Η πρώτη ειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Εκτακτή Ανάγκη 112 για τον κορονοϊό εστάλει αμέσω μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, ο οποίος εκτός των άλλων ανακοίνωσε ότι πλέον η διαχείριση της μεγάλης κρίσης που έχει ξεσπάσει και στη χώρα μας λόγω της μεγάλης διάδοσης του ιού ανατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που θα έχει τη συνολική ευθύνη για κοινοποίηση των απαραίτητων οδηγιών στον πληθυσμό και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε φάση η ειδοποίηση αυτή από το 112 ήταν και η πρώτη επίσημη γενική ενεργοποίησή του μετά την ολοκληρωμένη λειτουργία του και προκάλεσε διάφορα σχόλια στα μέσα κοινωνική δικτύωση, αφενό γιατί συνοδεύονταν από έναν ήχο σαν συναγερμό και αφετέρου γιατί δεν έφτασε σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Πηγέ του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλο ανέφεραν ότι η ειδοποίηση ελήφθη από ένα συντριπτικό ποσοστό των πολιτών που αγγίζει το 90% Ωστόσο πράγματι ένα μικρό ποσοστό δεν έλαβε το μήνυμα. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας έχουν αρχίσει ήδη την κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων που δεν έλαβαν την ειδοποίηση ώστε να διασφαλίσουν ότι την επόμενη φορά δεν θα υπάρξει κανείς που να μην ενημερωθεί. Ωστόσο, αρμόδιοι παράγοντε τόνισαν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι όσοι δεν πήραν το μήνυμα, ανεξάρτητα από τι ενέργειε που γίνονται από τι υπηρεσίε, καλό θα ήταν να κάνουν κάποιε ενέργειε που πιθανό να μην έχουν γίνει από όλου του πολίτε, ώστε να λαμβάνουν πλέον όλε τι ειδοποιήσει έκτακτη ανάγκη, είτε στο κινητό είτε στο σταθερό τηλέφωνο, με γραπτό ή φωνητικό μήνυμα, κάτι που εξασφαλίζει την ενημέρωση και όλων των ανθρώπων με ειδικά προβλήματα και αναπηρίε. Σημειώνεται ότι η ειδοποίηση ελήφθη κατά κύριο λόγο από όλους όσοι έχουν τα λεγόμενα έξυπνα κινητά τα οποία διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό. Για να διασφαλιστεί όμως και σε αυτά τα τηλέφωνα η λήψη των ειδοποιήσεων πρέπει να κατεβάσουν ένα πρόγραμμα. Όσοι δεν έχουν τέτοια τηλέφωνα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του 112 ώστε να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις με SMS ή με φωνητικά μηνύματα σε κινητά και σταθερά. Υπενθυμίζεται ότι είναι η χθεσινή ειδοποίηση για τον κορονοϊό περιείχε γενικέ οδηγίε προφύλαξη και μέτρων στα ελληνικά και αγγλικά. Συγκεκριμένα ανέφερε Οδηγίε για κορονοϊό, ευπαθεί ομάδε, μείνετε σπίτι όσο γίνεται περισσότερο, γενικό πληθυσμό, μείνετε σπίτι με το πάρα μικρό σύμπτωμα ίωση. Αν έχετε συμπτώματα, μιλήστε με γιατρό πριν πάτε στο νοσοκομείο, τηρείτε κανόνε υγιεινής, μη βάζετε εσά και του άλλου σε κίνδυνο.